Η συμπολίτευση δηλαδή τώρα εκτελεί το επιχειρησιακό πρόγραμμα του Δήμου του 2007-2011. Αν το εκτελεί, γιατί έχω πει και άλλη φορά, δεν μπορεί όταν τη βολεύει να λέει είναι δικό τους και όταν δεν τη βολεύει να λέει είναι του Καλατζή. Με είπε ψεύτη, λέω είναι επαγγελματίας ψεύτης, επικίνδυνος και ακατάλληλος. Πρέπει να σταματήσει αυτή την τακτική, διότι το μόνο που, στο μόνο που κάνει ζημιά και το καταλαβαίνει, δεν με ενδιαφέρει αυτός του, είναι η ΕΜΕΑ. Και επειδή την ΕΜΕΑ την έχουμε υπηρετήσει όλοι από πολλά πόστα και εγώ την υπηρετώ καθημερινά και με την επιχείρησή μου και με την οικογένειά μου ολόκληρη, θα τα ανακαλέσει αυτά και θα διαβάσει ακριβώς τι λέει το επιχειρησιακό πρόγραμμα που το είχα αναθέσει σε έναν εξαιρετικό συνεργάτη μου να το κάνει. Διάβασα τις επικεφαλίδες. Υπάρχουν όμως τα πρακτικά του συνδέσμου των 9 Δήμων της Ανατολικής Κορινθίας που λένε πολλά πράγματα. Αυτό ήταν ένα εσωτερικό έγγραφο, δεν πήγε πουθενά. Ως μη οφείλαμε από τον νόμο, κάναμε ένα επιχειρησιακό πρόγραμμα για το καλό του Δήμου και όταν το υπέδειξαν, διότι δεν είχε διαβάσει ποτέ τίποτα και χωρίς να του πει κανείς τίποτα, ανησύχησε, διότι ανησυχήσαμε στην ΕΜΕΑ τι κάνει με τα σκουπίδια, διότι ουδέποτε είπε την αλήθεια. Ανησύχησε και πήρε το σημείωμα αυτό, τη σελίδα αυτή του επιχειρησιακού προγράμματος και την πήγαινε μαγαζί-μαγαζί, εινοποιείο-εινοποιείο κτλ. Δεν μπορεί να σταθεί έτσι. Πρέπει να ξεκαθαρίσει τη θέση του μία και καλή και επειδή έχει πει πάρα πολλά πράγματα, θα το απαντήσω εν καιρό, όταν θα φέρει σε τακτική συνεδρία στο θέμα της διαχείρισης των απορριμμάτων, διότι ένα μείζον θέμα της σύγχρονης ιστορίας της ΕΜΕΑΣ δεν μπορεί να περνάει έτσι εκτός ημερήσιας διάταξης. Να τα καταλάβουν αυτά, διότι υπάρχουν και οι κώδικες, υπάρχουν και άνθρωποι που ξέρουν την τοπική αυτοδιοίκηση και να καταλάβουν και 2-3 εκεί πέρα από αυτή την ομαδούλα ότι δεν είναι θεόσταλτοι, ο κόσμος τους εξέλεξε για κάποια πράγματα. Είχαν πει στον κόσμο ότι θα φέρουν τα σκουπίδια της Κορινθίας στην ΕΜΕΑ για να τους ψηφίσει. Προφανέστατα όχι. Άρα έπρεπε να ζητήσουν τη γνώμη των πολιτών ή τη γνώμη του Συμβουλίου για όλο αυτό το πράγμα που γίνεται και εγώ δεν θέλω να πω τίποτα παρακάτω. Αν δεν ήταν κάτι ύποπτο ή δεν κάτι ευρύτερο συνέβαινε, διότι όλοι είπαμε όταν είναι μόνο για τα διαχείριση των απορριμμάτων της ΕΜΕΑ συμφωνούμε όλοι. Γιατί να βγαίνει ο πρόεδρος του ΦΟΔΣΑ, ΦΟΔΣΑ είναι και δεν είναι ΦΟΣΔΑ, και να λέει ότι επιλέγει με δική του πρόταση ο Δήμαρχος της ΕΜΕΑΣ, ζητά να γίνει δεματοποιητής και τη λυπή διαχείριση που κάνει και στο τέλος θα μείνει και δεν ξέρω για πόσα χρόνια αυτά κέντρα μεταφόρτωσης για να πάνε στην ολοκληρωμένη διαχείριση που έχει κάνει διεθνή διαγωνισμό ο Περιφερειάρχης. Δεν ξέρω ποιος λέει ψέματα και ποιος λέει αλήθεια. Μας φέρνουν τα έγγραφα. Τι διεθνή διαγωνισμό έχει κάνει? Τις μελέτες για να βρούνε χώρο? Έχουν βρει χώρο? Ή διεθνή διαγωνισμό για την υλοποίηση ενός έργου που θα είναι εργοστάσιο ή θα είναι, ξέρω εγώ, μια διαχείριση, ας πούμε, μεικτή και οτιδήποτε άλλο? Λοιπόν, αυτά να τα πάρουν πίσω και να συνταχθούν με την κοινωνία της ΕΜΕΑΣ, διότι διαφορετικά δεν βλέπω να υπάρχει δυνατότητα να προχωρήσουμε έτσι. Ρωτάω εγώ τώρα, ο Καλατζής τόσο γερό που ήτανε? Παρόν είμαι πάντα. Παρόν είμαι και σε σένα έχω ξαναμιλήσει και στην ΕΜΕΑ μιλάω. Και στην ΕΜΕΑ, γι' αυτό το λέω εγώ. Ναι. Καλατζής τόσο γερό που ήτανε, λέγανε προχθές. Στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και άμα ήθελε ο κ. Καλατζής να ενημερωθεί, μπορούσε να έρθει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Δεν υπήρχε στο Δημοτικό Συμβούλιο θέμα για τη διαχείριση των απορριμμάτων. Ήταν προημερησίας διατάξεως. Προημερησίας διατάξεως, ένα θέμα. Δεν το γνωρίζει κανείς. Το λέει ο Δήμαρχος εκεί και πρέπει να είναι θέμα το οποίο προέκυψε μετά από την πρόσκληση και να είναι επίγον άμεσο και οτιδήποτε άλλο. Την αντιπολίτευση πώς τη βλέπει στην ΕΜΕΑ? Η αντιπολίτευση τη δουλειά της κάνει. Εγώ δεν θα κρίνω για την αντιπολίτευση. Αυτό το κάνει καλά. Εγώ δεν θα κρίνω την αντιπολίτευση. Εγώ κρίνω τη δημοτική αρχή. Η αντιπολίτευση κατά τη λογική της και αυτά κάνει τη δουλειά της σωστά. Εγώ δεν θα κρίνω την αντιπολίτευση. Εγώ κρίνω την ηγεσία, το Δήμο, την πλειοψηφία του Δήμου, αυτή που έχει την πλειοψηφία και περνάει τα θέματα. Διότι δεν είναι ανάγκη τα θέματα να περνάνε ομόφωνα. Υπάρχει πλειοψηφία στη δημοκρατία, υπάρχει
Στη δημοκρατία υπάρχει πλειοψηφία. Κατά τη γνώμη σου δεν θα περάσουν τα σκουπίδια από εκεί? Κατά τη γνώμη μου δεν θα περάσουν. Καλό είναι να το πάρουν πίσω, να κάνουν ένα δημοτικό συμβούλιο και να πούνε παιδιά το παίρνουμε πίσω, να ανακτήσουν την αξιοπιστία τους, να δουλέψουν για το καλό της Νεμαίας. Να καταλάβουν ότι είναι η δημοτική αρχή και πρέπει να κάνουν κάτι για την Νεμαία. Και αν δεν μπορούν να πούνε δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο, διότι είναι στενά τα οικονομικά και τα αντιλαμβάνομαι όλα και δεν έχω ιδιαίτερες απαιτήσεις, αλλά να λένε την αλήθεια και να μην ζημιώνουν την Νεμαία. Αρκετή ζημιά έχει πάθει η Νεμαία τόσα χρόνια από τέτοιες κολοτουμπίτσες και από τέτοιες ομαδούλες. Γιατί δεν είπανε στο επιχειρησιακό πρόγραμμα το δρόμο, τον έκανε καλά. Τους λένε χθες ότι φτιάχνουν την Παναγία του Βράχου. Από πού, πότε? Ο Μίστερ Φόρτε ήταν που την ενέταξε αμέσως στο ΕΣΠΑ. Δεν είχαν δουλέψει προηγούμενα για αυτήν την προσπάθεια. Κάποιοι άλλοι. Μπαίνοντας στο Δημαρχείο της Κορίνης, θα σας πω, γράφει. Μελετήθηκε, ξέρω εγώ, επιδημάρχου τάδε. Έγινε έναρξη επιδημάρχου τάδε και αποπερατώθηκε επιδημάρχου τάδε. Όλα αυτά τα έργα τα μεγάλα έχουν μια συνέχεια. Δεν είναι κανείς ο υπεράνθρωπος, ο θεόσταλτος και ο Μίστερ Φόρτε που μπορεί να τα κάνει όλα σε μία μέρα. Ας καταλάβουν αυτό και να καταλάβουν ότι είναι δημοτική αρχή και να κοιτάζουν μπροστά, διότι όσο κοιτάζουν πίσω βλέπουν τον νίσιο τους και θα σκοντάψουν και δεν μπορούν να δουλέψουν.